Ελάχιστη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έρθει στη Βουλή. Δεν είναι. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά έχω ασχοληθεί. Έχω συνεργαστεί με το Υπουργείο και μπορώ να σας πω τι έχει γίνει επακριβώς. Ωραία, να κλείσουμε το πολιτικό κομμάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έρθει στη Βουλή και να καταθέσει μία πρόταση νόμου με βάση το δίκαιο φορολογικό σύστημα που θέλει να σχεδιάσει. Αντί να κάνει αυτό, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το κάνει και εγώ το χαιρέτησα να το έκανε. Αρνείται ο κ. Βαραμέσο κάθε χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ να μας πει έστω στην τηλεόραση. Όταν θα φτιάξει το περίφημο περιουσιολόγιο που είναι στο πρόγραμμά του, από ποιο όριο και πάνω θα φορολογεί. Ξέρετε γιατί αρνείται. Για να μπορεί να πηγαίνει ο κ. Βαραμένος στα χωριά που έλεγε προηγουμένως και να υποκρίνεται στους πολίτες ότι δεν θα τους βάλει φόρο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη διαφορά λοιπόν η θεωρία από την πράξη. Ένα τελευταίο ακόμα. Διακόπτω κανένα. Με διακόπτω εμένα. Ένα τελευταίο ακόμα. Ένα τελευταίο. Σοβαρά μιλάτε. Βρίζετε από το πρωί στο βράδυ για να χαρακτηρίζουμε. Μα τι νομίζω ότι είστε εν πάση περιπτώσει. Δεν είπατε ότι είναι χομπαρό. Δεν είπατε ότι είναι όλο σοβαρά. Σοβαρά μιλάτε. Ποιο είστε δηλαδή εσύ, εκτό κριτική είστε. Ποιο είστε κύριε. Λοιπόν, έχω τον λόγο. Έχω τον λόγο. Αφού έχουμε πει προηγουμένως. Μ' αρέσει που αυτορυθμίζεστε, κύριε Βαρεμένε. Αφού έχουμε προηγουμένως. Κύριε Βαρεμένε, τοποθετηθήκατε, δεν σας διέκοψε κανείς να ακούσουμε τον κύριο Κυριάκη. Μην με διακόπτετε. Αφού έχουμε προηγουμένως. Δέχεστε τον τρόπο αυτόν. Αφού έχουμε προηγουμένως πει. Τι εννοείτε, μιλήσατε, δεν σας διέκοψε κανείς. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη για να πάμε και στον κύριο Κουκουλόπουλο. Λοιπόν, αφού έχουμε προηγουμένως πει ότι έχει γίνει λάθος με τον ένφια. Στις περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών. Για τους οικισμούς που ανέφερα προηγουμένως, δεν το είπα πρώτος εγώ εδώ. Ναι. Δεν το έχει παραδεχθεί η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν ανεβλήθη ο φόρος για αυτόν τον ένα μήνα. Δεν είπα θα διορθωθεί αυτό το λάθος. Όλη η κριτική του κύριου Βαρεμένου ήταν να μας αναφέρει χωριά όπου έχει γίνει αυτό το συγκεκριμένο λάθος. Μα αυτό το συγκεκριμένο λάθος το παραδεχτήκαμε και είπαμε να το διορθώσουμε. Άλλο ήταν να μας πείτε. Ήταν πολύ καθαρό. Είπατε το λάθος, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε. Παρακαλώ, ακούστε να δείτε. Εγώ σας μίλησα με πολιτικούς όρους. Και επειδή ο κύριος έχει μιλήσει με ποδοσφαιρικούς όρους, είπε δεχθήκαμε αυτόν τον γκολ. Και εγώ αναρωτιέμαι άραγε, με τι παίζει το ποδόσφαιρο, με ανθρωπίνα κεφάλια, για να μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Αν παίζεται με ανθρωπίνα κεφάλια, να το δεχθώ. Ρίξατε σουτ σε ένα ανθρώπινο κεφάλι και μπήκε στο δικό σας το τέρμα. Καταλάβατε, εγώ εδώ κάνω πολιτική αντιπαράθεση, προσπαθώ να διατηρήσω την κουβέντα σε ένα επίπεδο, σας λέω ειλικρινά, με τεράστιες προσπάθειες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μόνο με αυτόν τον όρο μπορούμε να μιλήσουμε. Να ακούσουμε και τον κύριο Κουκουλόπουλο, όμως, ο οποίος υπομονετικά μιλάει τόση ώρα. Έκανα μια παρέμβαση, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να εξηγούμε. Αλλά υπάρχει μια αδικαιολόγητη ανησυχία που κάποιοι καλλιεργούν σκόπιμα στους παραγωγούς του Ρωθαγίνου που δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό με καλέσατε. Βρέθηκα όμως σε μια συζήτηση που εντελώς συμπτωματικά μπορώ να συμμετέχω, γιατί ήμουν στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ που διαπραγματευόταν με το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε. Και μέλος της κυβέρνησης, κύριε Κουκουλόπουλο. Ναι, και όχι για το θέμα.